Τη Δευτέρα 6 Αυγούστου, ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, Αναστάσιος Καρασαβόγλου, πραγματοποίησε συνάντηση με τον διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Στρατή Πλωμαρίτη, αλλά και τη διοικήτρια του Θεαγενείου σχετικά με την υπόθεση του ογκολόγου Δημήτρη Κασαράκη. Ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη με σκοπό να ζητήσει ο γνωστός ογκολόγος να επισκέπτεται το Νοσοκομείο Καβάλας μέχρι το τέλος του έτους και μέχρι να προκηρυχθεί και η θέση του μόνιμου γιατρού στο ογκολογικό τμήμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση της διοίκησης ήταν να βρίσκεται στην Καβάλα ογκολόγος 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, ο ογκολόγος θα βρίσκεται τελικά 1 φορά την εβδομάδα στο τμήμα του νοσοκομείου. Αξίζει να τονιστεί ότι σκοπός της διοίκησης είναι να κάνει οτιδήποτε περνάει από το χέρι της, ώστε να εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τους ασθενείς του τμήματος με τα νέα δεδομένα που πρέπει να προσαρμοστεί. Ουσιαστικά αυτό που έγινε είναι ότι υλοποιήθηκε η πρόταση του κυρίου Υπουργού, του κυρίου Ξανθού, να δούμε αν και κατά πόσο θα μπορούσε ο κύριος γιατρός που αναφέρατε να έρχεται για το μεσοδιάστημα μέχρι να έρθει ο μόνιμος γιατρός, ογκολόγος, παθολόγος στο νοσοκομείο, να έρχεται λοιπόν στο νοσοκομείο. Έτσι λοιπόν από κοινού οι τρεις μας συμφωνήσαμε να έρχεται 1 μέρα την εβδομάδα εδώ και να κάνει ό,τι έκανε πριν, να βλέπει τους ασθενείς, να τους συμβουλεύει, να τους δίνει τις χημειοθεραπείες τους κτλ. Λοιπόν αυτό συμφωνήσαμε και επαναλαμβάνω ότι αυτό θα έχει ισχύ άμεση, εφαρμογή άμεση, έως ότου να έρθει ο μόνιμος γιατρός ΕΣΥ που όπως ξέρετε, για τον οποίο όπως ξέρετε έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες, έχει πάρει απόφαση στο ΔΣ του νοσοκομείου. Θα ελπίζω σε μερικούς μήνες να τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία και να τελειώσουμε αυτό το ζήτημα μία και έξω. Ναι. Καταρχήν θα θέλουμε να εκφράσουμε τα συγχαρητήρια στον κύριο Καρασαβόγλου που κατάφερε όταν κατέβηκε στην Αθήνα το προηγούμενο διάστημα με την υποστήριξη των 2 τοπικών βουλευτών της περιοχής μας να πετύχει την προκήρυξη της οργανικής θέσης του Διευθυντή του Ογκολογικού Τμήματος, όπως επίσης και να κάνει το καλύτερο δυνατό για να μπορέσουν να έρθουν άλλος ένας ή 2 επικουρικοί γιατροί για να ενισχύσουν το συγκεκριμένο τμήμα. Από εκεί και πέρα όμως θεωρούμε ότι και μετά και το τελευταίο ανακοίνωση ότι τελικά ο κύριος Κασαράκης θα έρχεται 1 φορά μόνο στο νοσοκομείο για να βοηθάει τους γιατρούς αλλά και τους ασθενείς οι οποίοι επισκέφτονται το συγκεκριμένο τμήμα και μάλιστα γνωρίζετε από τις τελευταίες δημοσιεύσεις ότι αυτός ο όγκος των ασθενών είναι ένας πολύ μεγάλος όγκος που όλο ένα και περισσότερο αυξάνεται. Θεωρούμε ότι η 1 ημέρα την εβδομάδα είναι ίσον καμία. Η προσπάθεια και του κυρίου διοικητή, του κυρίου Καρασαβόγλου και η δική μας η πρόταση όταν μας κάλεσε για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις τις οποίες υπάρχουν πλέον και θα δρομολογηθούν το επόμενο διάστημα, εκφράσαμε και εμείς την επιθυμία ο συγκεκριμένος γιατρός να έρχεται περισσότερες ημέρες την εβδομάδα ώστε να υπάρξει η ομαλή τακτοποίηση του θέματος της αποχώρησής του αλλά και της απεξάρτησης των ασθενών που όλο αυτό το διάστημα, όλο αυτών των ετών ήταν ο γιατρός τους.